Συνάδελφοι, οι εργάτες και οι εργάτριες, οι υπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, η νεολαία και από τη σημερινή μας απεργιακή απάντηση φωνάζουν πως είναι εδώ. Εμείς που με τη δουλειά μας και το μόχθο μας δουλεύουμε τα εργοστάσια, τα γιαπιά, τα κομπιούτερ, τα σούπερ μάρκετ, που στα νοσοκομεία σώζουμε ζωές και στα σχολεία μαθαίνουμε γράμματα στα παιδιά μας. Εμείς δηλαδή η παραγωγή όλου του πλούτου αυτής της χώρας δίνουμε από εδώ και σήμερα ισχυρό μήνυμα προς τους ταξικούς μας αντιπάλους, την κυβέρνηση, τα κόμματα της πλουτοκρατίας, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, ότι δεν θα επιτρέψουμε, δεν θα θυσιάσουμε τη ζωή μας για τα κέρδη μιας χούφτας παρασίτων. Κάνουμε ξεκάθαρο πως αυτό το δίκαιο αγώνα δεν θα το λυγίσει καμία προσπάθεια τρομοκράτησης, καμία καταστολή. Η αποφασιστική στάση των συνδικάτων και των εργαζομένων που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν σε όλη την Ελλάδα για τον αγωνιστικό εορτασμό του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη έσπασε στην πράξη τις απαγορεύσεις και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης. Ακύρωσε το σχεδιασμό της να βάλει στο γύψο τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του λαού για την προστασία της ζωής και της υγείας του. Όμως η φωνή του δίκαιου, του αγώνα των εργατών, ακούγεται παντού. Δεν είμαστε μόνοι μας, συνάδελφοι. Χθες απήργησαν οι εργαζόμενοι στην Ιταλία. Το Δεκέμβρη στη Γαλλία οι εργαζόμενοι διοργανώνουν κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους αδερφούς μας Τούρκους μεταλλεργάτες, οι οποίοι στον αγώνα τους ενάντια στις απολύσεις και χωρίς αποζημιώσεις αντιμετώπισαν τη βία και την καταστολή του τουρκικού κράτους. Καταδικάζουμε τις συλλήψεις που έγιναν εναντίον των μεταλλεργατών, μεταξύ και των οποίων και του μέλους του Προεδρικού Συμβουλίου της ΨΟ, και απαιτούμε την άμεση απελευθέρωσή τους. Συναγωνιστές, ενώ δεκάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, ενώ τα νοσοκομεία έχουν μπουκώσει όπως καταγγέλουν οι γιατροί και το προσωπικό των νοσοκομείων, ενώ οι χώροι δουλειάς είναι υγειονομικές βόμβες, ενώ η μεγαλοεργοδοσία με την κάλυψη της κυβέρνησης αποκρύπτει εκατοντάδες κρούσματα σε χώρους δουλειάς και οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι στην πανδημία και την εντατικοποίηση, η κυβέρνηση έχει την προσοχή της στραμμένη σε ό,τι τις επιτάσσουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες και τα κέρδη τους. Αντί να πάρει μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδια που τους έχει δώσει Ραβασάκη, ο ΣΕΒ και επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι η έκθεση της λεγόμενης Επιτροπής Πισαρίδη που δημοσιοποιήθηκε χθες στην επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις που έχουν δεκάωρη δουλειά από το πρωί ως το βράδυ και με 200 ευρώ, τη μαύρη ανασφάλιστη και απλήρωτη δουλειά, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, την παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης στους επιχειρηματικούς ομίλους, τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις των λαϊκών κατοικιών. Τα μέτρα αυτά έρχονται για να ενισχύσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση παίρνει νέα μέτρα καταστολής και αυταρχισμού, ετοιμάζει νέο νομοσχέδιο που καταργεί ουσιαστικά συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες. Θέλουν τα ταξικά συνδικάτα στον πάγο, όμως δεν θα τους περάσει. Από την άλλη, ενώ παίρνονται μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και η πανδημία θερίζει κόσμο, η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ συνυπογράφει πλήρως τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΕΒ. Αυτή την υπογραφή έδωσε και προχθές και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Ντροπή και έσχος. Αυτοί δεν είναι εκπρόσωποι εργατών, αλλά νεκροθάφτες των δικαιωμάτων και του αγώνα μας. Είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τα γραφεία των βιομηχάνων, των εφοπλιστών. Είναι επικίνδυνοι, όπως όταν διαστόματος του Παναγόπουλου έλεγαν πως η πανδημία δεν γνωρίζει ταξικές διαφορές. Στην αντίθετη κατεύθυνση και στην πόλη μας και σε όλη τη χώρα, εκατοντάδες σωματεία οργάνωσαν και αυτή την απεργιακή απάντηση με επίμονη σκληρή δουλειά μέσα στους χώρους δουλειάς. Και από εδώ σήμερα καλούμε όλα τα σωματεία της πόλης μας να σηκώσουμε το βάρος της απάντησης σε κυβέρνηση και εργοδοσία.
Κανείς να μην μείνει έξω από αυτόν τον αγώνα. Τα συνδικάτα τώρα είναι ανάγκη να βγουν μπροστά, παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας, να μην αφήσουμε να περάσει στην εργατική τάξη ο φόβος, η τρομοκρατία, η απεσιοδοξία, η λογική ότι θα ευχαριστούμε μετά. Σήμερα, απέναντι σε όλους αυτούς, απεργούμε και διεκδικούμε για την υγεία να επιταχθούν άμεσα όλα τα χειρουργεία, οι κλίνες ΜΕΘ, άμεση ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού, με μαζικές προσλήψεις γιατρών. Ευθύνη του κράτους να δοθούν τώρα χρήματα για αυτές τις ανάγκες. Την ώρα που δίνουν 120 εκατομμύρια ευρώ στην Αιτζία, μέσα σε ένα βράδυ, στον κρατικό προϋπολογισμό, κόβουν 600 εκατομμύρια από την υγεία. Να λοιπόν που πάνε τα χρήματα και οι κόποι μας. Στις συγκοινωνίες, μήκλωση δρομολογίων και προσλήψεις προσωπικού στις αστικές συγκοινωνίες. Στα σχολεία, προσλήψεις καθαριστριών, στις τάξεις να είναι 15 μαθητές και όχι να στηβάζουν το ένας πάνω στον άλλον. Για τους εργαζόμενους και τους ανέργους, έκτακτο επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να θεωρηθούν άκυρες οι απολύσεις που έγιναν και όλες οι αρνητικές μεταβολές, να μην απλώσουν τα ξερά τους στο δώρο Χριστουγέννων, να δοθούν η 13η και η 14η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους, για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα και απαγόρευση, να υπάρχει απαλλαγή από τις χρεώσεις σε ρεύμα, επικοινωνία, νερό και φυσικό αέριο, αναστολή πληρωμών για τους εργαζομένους στις ΔΕΚΟ. Συνάδελφοι, τώρα είναι ώρα να οργανώσουμε αποφασιστικά τα επόμενά μας βήματα, ώστε κάθε χώρος δουλειάς να γίνει σημείο μάχης, διεκδίκησης και νέων κατακτήσεων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργανωμένη πάλι και απάντηση, και είναι τεράστια. Καλή δύναμη, συνεχίζουμε.